Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Paddle Stories. Σήμερα από Θεσσαλονίκη, από το Paddle Indoor Club και μαζί μας έχουμε έναν από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, τον Μιχάλη Χατζόγλου, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που μας ήρθατε. Και είσαι και φρέσκος, που έχεις πάρει και το τουρνουά. Μόλις πριν φρέσκος. Πριν μισή ώρα. Να ξεκινήσουμε και να μας πεις λίγα λόγια, πότε ξεκίνησε εδώ η επιχείρηση. Ανοίξαμε το Σεπτέμβριο του 2021. Είμαστε περίπου ένα χρόνο και δύο μήνες ανοιχτά. Φρέσκο. Φρέσκα είναι τα περισσότερα Paddle Club της Θεσσαλονίκης. Γιατί υπήρχε ένα εδώ και τρία χρόνια, αλλά πολύ λίγος κόσμος έπαιζε πάντελ στη Θεσσαλονίκη. Έχει ένα χρόνο που εξελίσσεται ραγδαία το άθλημα. Εσένα, ας πούμε, τι είναι αυτό που σε κέρδισε? Εμείς ξεκινήσαμε, όπως ο περισσότερος κόσμος, να παίζουμε μέσω καραντίνας. Μας άρεσε πάρα πολύ και μετά, επειδή μας άρεσε πραγματικά πάρα πολύ και σαν άθλημα και πιστέψαμε και σε αυτό και σαν επιχείρηση, σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα δικό μας κλαμπ. Τι είναι αυτό όμως που σας έκανε να ασχοληθείτε με το πάντελ? Αυτό που μας άρεσε και το είδαμε από την αρχή πάρα πολύ είναι ότι μπορούν να ασχοληθούν όλοι με το άθλημα. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό, πολύ φαν. Μπορούν είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, όλες τις ηλικίες, από ακαδημίες που έχουμε 5-6 χρόνων παιδάκια μέχρι βλέπουμε να παίζουν και 50 και 60 και 70 και 75 χρόνων άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που μας είπανε, μας σηκώσατε από τον καναπέ που δεν έχουμε γυμναστεί ποτέ στη ζωή μας, να έρθουμε να παίξουμε το πάντελ. Τρελαίνεται ο κόσμος. Τους αρέσει και βλέπεις ότι διασκεδάζουν, είναι ανταγωνιστικό. Γι' αυτό και φαντάζομαι ότι έχει ανάπτυξη. Όλοι βλέπεις ότι ασχολούνται πολύ. Πότε θα παίξουμε, με ποιον θα παίξουμε, σε ποιο τουρνουά θα πάμε, ποια ρακέτα θα κρατήσουμε, ταξίδια. Εμείς, ας πούμε, σαν κλαμπ πηγαίνουμε στα περισσότερα τουρνουά της Αθήνας. Τώρα που γνωρίσαμε και τα παιδιά από την Κρήτη, θέλουμε και σε αυτούς να πάμε. Γενικά βλέπεις ότι γινόμαστε όλη η Ελλάδα και τα άτομα του κλαμπ και οι αθλητές σαν μια παρέα. Έτσι είναι, δηλαδή, το πάτε. Τον τελευταίο χρόνο έχω γνωρίσει πάνω από 300 άτομα που πλέον έχω και καλές επαφές. Και μια και λέμε Θεσσαλονίκη, να μείνουμε σε αυτό. Πες μου εσύ, σαν Θεσσαλονικιός, γιατί κάποιος να διαλέξει να παίξει πάντελ και όχι να παίξει ποδόσφαιρο, μπάσκετ? Γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο αποτελείται από 4 παίκτες. Οπότε, αν θα πάει να παίξει ποδόσφαιρο, σίγουρα θα χρειαστεί πολλά περισσότερα άτομα τα οποία πρέπει να βρεις. Δηλαδή, το λιγότερο θα πρέπει να είστε 10 ή 12 άτομα στο ποδόσφαιρο. Ενώ στο πάντελ χρειάζονται μόνο 4. Είναι ένα άθλημα, εντάξει, βέβαια, εμείς έχουμε και τα κλειστά τα γήπεδα. Είναι ένα άθλημα το αυτή τη στιγμή βρέχει κιόλα. Δεν ξέρω αν είναι πολύ σωστό. Ρίχνει απίστευτη βροχή. Αυτή τη στιγμή βρέχει και πάρα πολύ. Δεν μπαίνει από πουθενά. Είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να παίξει είτε βρέξει, ιδίω εδώ που είναι κλειστά, είτε βρέξει, είτε χιονίσει, είτε έχει πάρα πολύ ζέστη. Όλες τις ώρες της ημέρας βλέπεις άλλοι άνθρωποι ξυπνάνε το πρωί και έρχονται να παίξουν πριν πάνε στη δουλειά τους. Είναι και πάρα πολύ καλό, πολύ καλή γυμναστική, πολύ καλό αερόβιο. Γενικά είναι από τα ωραιότερα αθλήματα που έχω δει, ας πούμε. Να ρωτήσω όμως κάτι σε αυτό το σημείο. Ακουγόμαστε, εντάξει? Γιατί ρίχνει. Μιχάλη, πόσο καιρό υπάρχει συνολικά το πάντελ στη Θεσσαλονίκη? Συνολικά είναι 3 χρόνια. Αλλά τον τελευταίο χρόνο βλέπεις ότι ο κόσμος το βλέπει πιο αθλητικά. Δεν θα μιλήσω μόνο για τους παίκτες που είναι club players και έρχονται και παίζουν for fun. Βλέπεις ότι έχει ξεκινήσει και γίνεται και μπαίνουν αθλητές και τενίστες και άλλοι που έχουν καλή επαφή, ας πούμε, με το άθλημα. Βλέπεις ότι αρχίζουν και παίζουν καλά και παίζουν αθλητικά και πηγαίνουν στο τουρνουά και παίρνουν διακρίσεις. Έχει ένα χρόνο που, και βέβαια πιστεύω ότι, και ότι έχει και πάρα πολύ καλό επίπεδο η Θεσσαλονίκη. Εν συγκρίση, ας πούμε, με την Αθήνα, που παίζει πάρα πολύ καιρό, πολλά χρόνια κόσμος και είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος, νομίζω ότι το πάντελ στη Θεσσαλονίκη έχει πολύ καλό επίπεδο.
αυτό το λες. Τώρα καμιά φορά βλέπω, αλλά παίζουν από πίσω μου και. Και σε βλέπω λίγο. Και με τραβάει τόσο πολύ. Θες να πεις να παίξεις. Θέλω να πω να παίξω, ναι, το παρακολουθώ. Έχεις τρέλα, σε είδα και ναι. πριν. Ναι, ναι. Πάνω όμως σε αυτό που έλεγες, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ναι. θεωρείς ότι μπορεί να υπάρχει μια παραπάνω δίψα γιατί είναι πιο φρέσκο. Εδώ. Ναι, ναι, 100%. Βλέπεις κάθε εβδομάδα να μπαίνει νέος κόσμος στο άθλημα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα έχουμε άτομα που δεν τους έχουμε ξαναδεί και δηλαδή έρχονται και μας λένε δεν ξέρουμε να παίζουμε, ακούσαμε, ελάτε να μας δείξετε ποιοι είναι οι κανόνες, γιατί ακούσαμε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή γυμναστική, ότι περνάει καλά ο κόσμος. Κάθε μέρα συμβαίνει αυτό. Πώς βλέπεις την ανάπτυξη. Είναι τρελή. Και μετά συνολικά στην Αθήνα, ας πούμε. Είναι τρελή η ανάπτυξη, δηλαδή ραγδαία. Φαίνεται και από, και από τον κόσμο και από τα κλαμπ που ανοίγουν, έτσι. Είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, βασικά πλέον είναι και σε όλη και στην περιφέρεια. Δηλαδή βλέπεις η Καλαμάτα, η Λάρισα, πλέον είναι οι Σέρες, έχουν ένα κλαμπ, είναι και φίλοι τα παιδιά. Βλέπεις έχει στην Κρήτη. Θεωρώ ότι όταν με το καλό γίνει και Ολυμπιακό, θα γίνει ακόμα πιο up. Πόσα κλαμπ έχει συνολικά η Θεσσαλονίκη? Νομίζω ότι πλέον τώρα είμαστε 7. Μιχάλη, στη συνέντευξή του πριν μήνες είχε πει 5, ναι. 4. Είναι ένα τρελό πράγμα. Προχωράμε. Συνέχεια. Εντάξει, και είναι λογικό. Βλέπεις τον κόσμο να παίζει. Βέβαια, άλλοι βλέπεις ότι λένε έχουν δουλειά τα πάντελ, πάμε να κάνουμε. Ακόμα τώρα δεν ξέρω αν είναι καλή περίοδος, γιατί δεν είναι τόσο πολύ ο κόσμος. Είναι ραγδαία εξέλιξη, αλλά δεν είναι τόσο πολύ ο κόσμος για τόσα πολλά κλαμπ που πάει να ανοίξει τα σαλόνια. Και πάμε στα τουρνουά. Ναι. Το πήρες κιόλας, το είπαμε και πριν. Το θέλουμε... πήραμε τώρα πριν λίγο. Συγκινητικές στιγμές μέσα από τον αδερφό σου. Συγκινητικές στιγμές, έγινε χαμός, το παλεύαμε καιρό. Εγώ είχα πάρει και την πρώτη θέση με ένα άλλο ζευγάρι, με έναν άλλο συμπαίκτη στην Αθήνα στο Ολύμπικο, τον Ιούνιο. Το κυνηγούσαμε, το πήραμε, είναι μια τρομερή στιγμή τα τουρνουά. Βλέπεις ότι ο περισσότερος κόσμος που πάνε να δουν το πάντελ αθλητικά έρχονται κάθε μέρα και παίζουν τα μάτς, αλλά τα βλέπουν ως προπόνηση. Δηλαδή διψάει ο κόσμος για τουρνουά. Τους αρέσει πολύ, μαζεύεται ο κόσμος, είναι σαν γιορτή, έρχονται τώρα εμείς. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τόσο μεγάλο τουρνουά στη Θεσσαλονίκη με 350 συμμετοχές. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι διαφορά με το προηγούμενο? Είχαμε κάνει γύρω στα 220 άτομα το Μάιο και τώρα έγινε το μεγαλύτερο τουρνουά με 350 άτομα, με 350 συμμετοχές, αθλητές. Με από όλα τα επίπεδα. Με συγκίνησε τρομερά ότι ήρθε κόσμος από την Αθήνα για να παίξει στους beginner. Που βέβαια βλέπεις ότι από τους beginner βέβαια φεύγουν γρήγορα και πηγαίνουν στο τερμίδι και από το τερμίδι στο advanced. Δηλαδή ο κόσμος παίζει τόσο πολύ που εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Και πάνω στο τουρνουά έγινε ένα ranking με το Padel Mania που ήμασταν μαζί σας. Θέλω να μου πεις. Το εκτιμούμε πολύ. Θέλω να μου πεις πάνω σε αυτό πώς το πήρε ο κόσμος της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή ήθελε να μπει πάνω σε αυτό. Αρέσει πολύ στον κόσμο το ranking. Γιατί βασικά στα τουρνουά θέλει ο καθένας να ξέρει πού θα δηλώσει, πού θα πρέπει να παίξει. Δηλαδή βλέπεις ότι συμβαίνει πολλές φορές να έχει μια καλύτερη ομάδα σε ένα χαμηλότερο επίπεδο και βλέπεις ότι ο κόσμος ακόμα ψάχνεται να δει σε ποιο επίπεδο είναι. Οπότε όταν θα ξεκινήσει τώρα που ξεκίνησε το Padel Mania το ranking, θα ξέρει ο καθένας πού θα πρέπει να παίξει, πού δεν θα πρέπει να παίξει, πού θα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή, πού δεν θα μπορεί, πού δεν θα το επιτρέπει πλέον το ranking. Οπότε για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κόσμος όμως γενικά έβλεπες ότι υπήρχε κάτι θετικό, πάμε σε αυτό το τουρνουά, ξέρεις. Αυτό το πράγμα που έγινε τώρα που ήταν και πρώτη φορά Padel Mania στη Θεσσαλονίκη, είναι πρώτη φορά που έγινε Padel Mania τουρνουά. Ήταν κάτι το φοβερό. Δηλαδή ο κόσμος που ήρθε από την Κρήτη, τα παιδιά, από την Αθήνα, από τις Σέρες, από την Καβάλα. Βλέπεις ότι κυνηγήσαν όλοι να παίξουν σε ένα τουρνουά που έχει ranking. Όπως είπες πριν, ήρθαν από Κρήτη, ήρθαν από Αθήνα. Γενικά
να πάμε στο μεγάλο όγκο της Αθήνας. Ναι. Σας στήριξε σε αυτό το τουρνουά. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ μας στήριξε. Τα περισσότερα παιδιά είναι πλέον φίλοι. Βέβαια, είμαστε κι εμείς από τα κλαμπ, από τους αθλητές, μαζί με τον Νίκο, τον αδερφό μου και τον Μιχάλη. Πηγαίνουμε πραγματικά στα... Κάθε μήνα, δύο φορές πηγαίνουμε σε τουρνουά της Αθήνας. Κάθε μήνα, δυο Σαββατοκύριακα, λείπουμε από την Θεσσαλονίκη, πηγαίνουμε στην Αθήνα, γιατί και μας αρέσει και το ευχαριστιόμαστε. Πλέον είμαστε, έχουμε σχέση με τα παιδιά, στηρίζουμε κι εμείς και μας στηρίζουν κι αυτοί. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη σχέση που έχουμε αποκτήσει. Τώρα, ο στόχος του κλαμπ, από εδώ και πέρα, μελλοντικά. Τώρα κάνουμε ένα τουρνουά το οποίο θα γίνει το Φεβρουάριο, λόγω του ότι το δικό μας το κλαμπ είναι indoor. Μπορείς να κάνεις τουρνουά με οποιοδήποτε καιρό. Ακόμα και με κρύο, είναι κλειστό, δεν έχει αέρα, δεν έχει υγρασία. Οπότε τώρα θα κάνουμε το Φεβρουάριο με το καλό. Δεν έχει και κανείς τότε στα κοντά. Οπότε θεωρώ ότι ο κόσμος θα είναι πραγματικά διψασμένος να δει να παίξει τουρνουά πάντα. Και θα σε ρώταγα πάνω σε αυτό τώρα. Βλέπουμε γενικά εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι υπάρχει μία συνεννόηση στα τουρνουά. Ναι. Κάτι που δεν υπάρχει καθόλου στην Αθήνα. Ναι, ναι, το ναι, ένα ναι, πατάει ναι, στο άλλο ναι. Και πολλές φορές μπορεί να είναι και τρία και τέσσερα τουρνουά. Πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Θέλω να μου πεις για αυτή τη συνεννόηση. Πώς. Εμείς έχουμε μαζευτεί 6 κλαμπ στη Θεσσαλονίκη και προσπαθούμε όποιος μπει, όποιος ανοίξει με κλαμπ πάντελ, να τον βάλουμε, γιατί έχουμε σαν trust μεταξύ μας για πολλά θέματα και ειδικά για τα τουρνουά. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να πέφτει πάνω ένας πάνω στον άλλον, πρώτα απ' όλα για το καλό το δικό μας, του επιχειρηματικά. Δηλαδή, ο κόσμος κουράζεται, βλέπεις ότι υπάρχουν και τραυματισμοί. Δεν μπορεί αυτός που έπαιξε αυτή την εβδομάδα να πάει να παίξει και την επόμενη ξανά. Είναι κουρασμένος, ίσως είναι τραυματισμένος, ίσως έχει υποχρεώσεις, αλλά οικογένειες. Οπότε εμείς σαν κλαμπ στη Θεσσαλονίκη ξεκινήσαμε τον Αύγουστο, κάναμε κάτι πολύ ωραίο και βγάλαμε μια αφίσα από μόνοι μας πότε έχει ο καθένας τουρνουά για να ξέρει και ο κόσμος. Πολύ σωστό. Ναι. Ναι. Καλό για όλους, για τον κόσμο, για τους αθλητές, για τα κλαμπ, νομίζω είναι για τον κόσμο που είναι εκτός της Θεσσαλονίκης. Και από ό,τι ξέρεις και έχεις ακούσει, το ξαναλέω για ακόμα μια φορά, δυστυχώς στην Αθήνα, ναι, ο ένας πάνω στον άλλον, το θεωρώ μεγάλο λάθος. Πρόσεξε. Όταν κάποιος θέλει να κάνει ένα τουρνά μόνο beginner, αυτομάτως η beginner θα πάει μεγάλη ποσότητα εκεί. Θα μου πεις, ναι, για εμένα θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται κάτι όπως εδώ. Ναι. Γιατί θα χάσεις κόσμο που θα έρθει κόσμο να το δει. Έτσι είναι. Έτσι. Δεν θα χάσεις κόσμο να έρθει να παίξει. Ναι, ναι. Συμφωνώ. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. Συμφωνώ. Τα κλάδια. Δηλαδή, εμείς τώρα που παίζαμε σε όλες τις κατηγορίες, μας άρεσε πάρα πολύ. Ερχόταν ο κόσμος πραγματικά να δει φίλους ή και ξένους ακόμα. Εννοείται πως περισσότερος κόσμος έχετε να δει τα master επίπεδα. Το ευχαριστιέσαι. Είναι ένα επίπεδο το οποίο δεν το βλέπεις εύκολα στη Θεσσαλονίκη προς το παρόν. Έχει 3-4 πολύ καλούς παίκτες, αλλά στα master είναι 3-4 πολύ καλή. Ενώ η Αθήνα έχει όγκο παικτών, ήρθαν να παίξουν το δικό μας τουρνουά ο κόσμος και έχετε για να παρακολουθήσει θέαμα. Μιχάλη, και μια και φτάνουμε στο τέλος, θέλω να μου πεις τον προσωπικό σου στόχο. Ποιος είναι? Και παικτικά και επαγγελματικά. Ωραία. Παικτικά ήδη είμαι πολύ ευχαριστημένος από μένα. Έχω πάρει 2 intermediate τουρνουά και ένα βγήκαμε δεύτερη. Δεν είχα κρατήσει ρακέτα στη ζωή μου και αυτό να τα ακούει όλος ο κόσμος. Τι έγινε? Γιατί όλοι μπορούν να παίξουν καλά, αρκεί να κάνουν προπόνηση. Είναι πολύ σημαντικό. Εμείς, λόγω και του κλαμπ, μας αρέσει. Μπορώ να παίξω σε όλα τα επίπεδα από ευχαρίστηση. Δηλαδή, θα μπορώ να παίξω και με beginner. Μου αρέσει. Το ευχαριστιέμαι, το διασκεδάζω, προπονούμε. Όλος ο κόσμος μπορεί να παίξει πολύ καλό πάντελ, αρκεί να θέλει και να προπονείται. Έτσι. Τώρα, στο επιχειρηματικό, ελπίζουμε να κάνουμε ακριβώς δίπλα. Έχουμε ένα ίδιο χώρο σαν κι αυτό. Θέλουμε άλλα 3 γήπεδα, με ένα μεσαίο που να έχει γύρω-γύρω, το ονειρευόμαστε με κερκίδες,
Να μπορεί ο κόσμος και οι παίκτες να βγαίνουν έξω, να ευχαριστούνται, να έχει χώρο και να γίνεται ακόμα πιο ωραία διοργάνωση και ακόμα πιο ωραίο πάρτι πάντα. Πολύ σημαντικό και είναι και κάτι που λέω σε όλα τα κλαμπ που πάνε να ανοίξουν, να ξέρεις αυτό. Ναι, ναι. Γιατί αυτός ο χώρος, αν είχε ένα τέτοιο γήπεδο... Ναι, χρειάζεται για να βγαίνουν... Όχι και γενικά, για τον κόσμο. Βέβαια, είναι λίγοι αυτοί που θα δεις ότι παίζουν μόνο οι μάστερ και βγαίνουν από το γήπεδο για να πάρουν την μπάλα απ' έξω. Αλλά σαν ολοκληρωμένο κλαμπ που θέλουμε να είμαστε, θέλουμε και ένα τέτοιο γήπεδο. Να καλύπτουμε όλες τις προδιαγραφές. Εγώ να σε ευχαριστήσω. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και εσένα προσωπικά που έπαιξες κιόλας και έλαβες και μέρος στη διοργάνωση. Και, ναι, μπράβο. Και πήγαμε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας είχαμε κοντά μας στη Θεσσαλονίκη. Θα σας δούμε σίγουρα τώρα στην Αθήνα που έχει το τουρνουά. Σίγουρα. Και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε το Φεβρουάριο στο επόμενο δικό μας τουρνουά. Έχω και γενέθλια τότε. Τότε πέφτει. Οπότε ο Μιχάλης. Εδώ. Απευθύνομαι σε αυτόν. Θα πάμε στα μπουζούκια. Θα πρέπει να έρθεις και εσύ μαζί. Γενέθλια έχω. Μακάρι να μπορώ, γιατί είμαστε από το πρωί στο βράδυ όταν έχουμε τουρνουά. Μία μέρα θα την κάνεις. Θα την κάνουμε, στο υπόσχομαι. Το υπόσχεσαι. Θα πάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Αυτός ήταν ο φίλος μου ο Μιχάλης. Ποιον θέλετε όμως να φέρουμε στο επόμενο Paddle Stories? Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, φιλιά πολλά.